Χαίρετε αδελφοί μου και Χριστός Ανέστη, όπως είπαμε να το λέμε όλη τη χρονιά και πάντοτε και νυν και έλεγε. Θέλω να ασχολούμαστε με βασικά πράγματα. Βλέπετε το βίντεο για τον οικουμενισμό δεν τελείωσε ακόμη. Θα αντλήσουμε και άλλες πληροφορίες. Και πιο πολύ για να στρέψουμε την προσοχή μας σε αυτά τα πράγματα και στα υπερχόμενα γεγονότα, διότι είναι σοβαρά. Έτσι λοιπόν δεν θέλω να ασχολείστε μαζί μου, όπως ασχολούνται κάποιοι άλλοι, στα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Να μην ασχολείστε λοιπόν με την ταπεινότητά μου, αλλά με τον Χριστό. Και το πώς θα πολεμούμε καθημερινά στη ζωή μας τον Αντίχριστο. Τα βίντεο αυτά τα δύο, το προηγούμενο και το σημερινό, έχουν σκοπό να μας ενημερώσουν και με εικόνα για όλα αυτά που ξέρουμε. Βέβαια είναι παλιά, το οποίο σημαίνει ότι τώρα γίνονται ακόμη χειρότερα πράγματα. Προχθές ακούσατε ότι αυτή η μαϊμού που ακούει στο όνομα Πάπας θέλει να ακούσει να αλλάξει το Πάτερ ημών. Το έχει αλλάξει ήδη μια φορά, όπως σας είπα. Έχει κάνει δεύτερο Πάτερ ημών για τον πατέρα των επιγείς, για τον εαυτό του δηλαδή. Οπότε οι θρησκευόμενοι άνθρωποι στο Βατικανό λένε «Πάτερ ημών εν της ουρανής» και μόλις τελειώνουν ξεκινούν «Πάτερ ημών ο επί της γης» για τον Πάπα. Και τώρα θέλει να τα αλλάξει και δεύτερη φορά, γιατί οι Άγιοι Πατέρες λέει, ή μάλλον ο ίδιος ο Χριστός μας, ο οποίος παρέδωκε αυτήν την προσευχή, δεν την είπε καλά και εκείνος θα τη διορθώσει τώρα. Αυτό είναι το λεγόμενο δαιμονικό, σατανικό πνεύμα, το οποίο έχουν αυτοί και όλοι όσοι ασχολούνται μαζί μου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γι' αυτό λοιπόν αφήστε εμένα και ασχοληθείτε με τον Χριστό. Για σας το λέω, γιατί οι άλλοι δεν πρόκειται να ασχοληθούν με τον Χριστό, δεν τους ενδιαφέρει, είναι ιοί του Αντιχρίστου και παιδιά του Διαβόλου και ζουν και θα πάνε φυσικά, ζουν για τον πατέρα τους στον διάολο και θα πάνε και στο διάολο όταν έρθει η ώρα τους. Πλησιάζουμε λοιπόν την Πεντηκοστή. Γι' αυτό και την άλλη εβδομάδα, δηλαδή στην ουσία, την Κυριακή της Πεντηκοστής, τη γενέθλιο ημέρα της Εκκλησίας, κατά την οποία, αφού έφυγε προχθές ο Χριστός την Πέμπτη της Αναλήψεως, έρχεται τώρα να στείλει τον Παράκλητο, το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή στην ουσία είναι η Αγία μας Τριάδα, ο ίδιος Θεός, ο οποίος είναι στα τρία πρόσωπα, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, έφυγε ο Υιός και έστειλε ο Πατέρας τον Παράκλητο. Επειδή πλησιάζουμε λοιπόν στην Πεντηκοστή, ήθελα να έχουμε την εικόνα των Πεντηκοστιανών που είχαμε την προηγούμενη φορά και τώρα των Οικουμενιστών, οι οποίοι είναι χειρότεροι τους Πεντηκοστιανούς, έτσι. Ο Οικουμενισμός είναι πανέρεση, δηλαδή μέχρι τώρα είχαμε αιρέσεις, τον Άριο, τον Μακεδόνιο, τον Ευτύχιο και δεν συμμαζεύεται, τώρα έχουμε την πανέρεση. Γιατί? Γιατί μετά από αυτό τελειώνει ο κόσμος. Δεν έχει άλλο κόσμο. Τέλος. Αν θα το πετύχουμε εμείς δηλαδή και δεν θα έχουμε πεθάνει το τέλος του κόσμου, θα είμαστε μέσα. Αν όχι, θα επέλθει ούτως ή άλλως σε λίγα χρόνια, τα γεγονότα τρέχουν πολύ γρήγορα, αλλά μη φοβήστε, το είπε ο Χριστός μας, θα αρσείτε, εγώ νενίτηκα τον κόσμο. Έτσι, έτσι είπε. Είναι ξεκάθαρο το πράγμα. Γι' αυτό λοιπόν παρακολουθήστε και σε εικόνα τα μαϊμουτζιλίκια και τα θέατρα των Οικουμενιστών, τα οποία τα πιστεύει ο κόσμος, γιατί είτε από έλλειψη πίστεως, είτε από έλλειψη ενημέρωσης, είτε από προσπάθεια να πιαστεί από κάπου και τελικά πιάνεται από τον διάβολο, γιατί οι πατέρες μας λένε ότι δύο πράγματα υπάρχουν, ή ο Χριστός ή ο διάβολος. Απλώς ο διάβολος φοράει πολλά ρούχα, πολλά φορέματα, καταλάβατε, και εμφανίζεται ως μπουδιστής, ως παπιστής, ως Προτεστάντης, ως Α, ως Β. Δύο πράγματα υπάρχουν στον κόσμο, ο Χριστός και ο διάβολος. Τον οποίο διάβολο τον έθιξε και πάλι ο Κύριος μας. Ως έως φόρο τον έθιξε, αλλά κατήντησε μετά να διαβάλει το ανθρώπινο γένος μεταξύ, στη σχέση του δηλαδή με τον Χριστό, με τον Θεό, με τον Πατέρα, με την Αγία Τριάδα, και επειδή μας διέβαλε, ονομάζεται διάβολος. Λοιπόν, παρακολουθούμε τώρα, δίνουμε στην εικόνα τη σειρά, να δούμε κι άλλο θέατρο, γιατί το θέατρο είναι ατελείωτο. Που ήταν και ο Κύριος ομιλητής. Έλαβαν μέρος 300 εκπρόσωποι 42 θρησκειών όλου του κόσμου.
1994 η 8η συνάντηση έγινε πάλι στην Ασίζη. Πόσοι ορθόδοξοι οικουμενιστέ συμμετέχουν ακόμη στην παγκόσμια αυτή αποστασία? Πώς τοποθέτησαν την Αγία πίστη μας στο ίδιο επίπεδο με τις αιρέσεις και θρησκείες του κόσμου? Άραγε οι Άγιοι Απόστολοι θα εδέχονται να ανήκουν σε ένα πανερετικό και πανθρησκειακό οργανισμό ως ισότιμα μέλη? Θα εδέχοντο συνεργασία με αιρετικούς και αλλοθρήσκους για την ειρήνη και σωτηρία του κόσμου? Gente a cui tornare per rinsaldare l'ispirazione i cui protagonisti. Αυτός ο Χάς ήταν η πρωτεργάτης του οικουμενισμού. Η ιδέα της συνεργασίας των θρησκειών καλλιεργείται όλο και βαθύτερα. Αυτός είναι αραβίνος ο προηγούμενος, καταλάβατε. Αυτός είναι αιθίωπας. Τα φώτα των θρησκειών πρέπει να ενωθούν όλα μαζί για να φωτιστεί ο κόσμος. Αυτός είναι Αλβανίας Αναστάσιος, παιδιά. Αυτός ο καλός και σοφός άνθρωπος. Μυστικός. Και αυτός είναι ο Μαωμάω. Άσπρα κόκκινα κίτρινα μπλε. Εκκλησία της Ρωσίας. Για χαμπίδι για λελέη. Να. Να. Αυτά. Όλοι χαμογελαστοί είναι μεταξύ. Και αυτοί, Σλάβοι. Και αυτός, Ραβίνος. Τι θέση έχει στη συγκριτιστική αυτή ένωση το μοναδικό φως του κόσμου, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός? Ο Βουδιστής. Προχωρήσει ήταν ο Παπικός. Τι δε κοινωνία φωτεί προς σκότος? Μόνος καρδινάλης. Α, η μητέρα ξέρω εγώ. Ναι. Ανάγκη. Την 3η Ιουλίου του 1994 στην Αυστραλία, ένα νέο οικουμενικό σώμα ιδρύθηκε, το Εθνικό Συμβούλιο Εκκλησιών Αυστραλίας. Μικρή είσοδος. Βλέπετε. Τι ωραία, δεν βάζουν και μαγιό. Άγιε! Στο παπικό καθεδρικό ναό του Αγίου Χριστοφόρου έγινε μια ειδική ακολουθία για τη σύμπηξη του σώματος αυτού. Οι ηθαγενείς έφεραν μέσα τον καπνό της καθάρσεως και τον ετοποθέτησαν ενώπιον του θυσιαστηρίου. Ο επίσκοπος Σεραφείμ, βοηθός της Ελληνικής Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, αντιπροσώπευε το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. The Salvation Army, the Syrian Orthodox Church, and the Uniting Church in Australia, and the Antiochian Orthodox Church. Οι απρέπειες όμως
κορυφώνονται. Ευαγγέλιο. Είσοδος Ευαγγελίου από γυναίκες ηθαγενείς. Μάτσα μούτσα. Είναι δυνατόν οι ζηλωτέτης πατρόας Ευσεβίας να έχουν σχέση και κοινωνία με τους Ορθοδόξους Οικουμενιστάς της Ασίζης και της Καμπέρας? Και να δέχονται από κοινού τις ευλογίες του Φαναρίου και του Βατικανού? Από αυτούς πήγαν εδώ μέσα, όλοι γίνανε αρχιεπίσκοποι, πατριάρχες και μητροπολίτες. Οι οικουμενιστέ, όλο και πιο σταθερά και καθαρά, υποστηρίζουν ότι υπάρχουν εκκλησίες εκτός των ορίων και συνόρων και τυχών της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ορθότατοι και ιερότατοι εν Χριστώ αδελφοί και στη λειτουργή, σεβάσμοι εκπρόσωποι των λοιπόν χριστιανικών εκκλησιών και ομολογιών, εκπρόσωποι των λοιπόν χριστιανικών, την πρωία η χάρη του Αγίου Πνεύματος συνήγαγεν ημάς τους προκατημένους των Αγίων του Θεού Ορθοδόξων Εκκλησιών και τους εκπροσώπους άλλων αδελφών εκκλησιών και συνειμήν άπαντα των πιστών λαών αδελφών εκκλησιών, τα προσέχετε θυσιαστήρια. Εν τιμιότεραν των κερουβίων. Οι εξορθοδόξων οικουμενιστέ, όντως αδελφές, βαδίζοντας μέσα στην διαθρησκειακή ομίχλη, πολύ αδελφές, ασύρονται από το πνεύμα του κόσμου, σχετικοποιούν την αδελφία και προδίδουν αυτήν. Μήπως η άποψη σε αυτή των ευσεβών αντιοικουμενιστών αποτελεί μια υπερβολή? Δυστυχώς, όχι. Στην Πάτμο, το Σεπτέμβριο του 1995, οι Ορθόδοξοι Οικουμενιστέ είχαν διαπράξει σχεδόν τα ίδια. Ετερόδοξοι και αλόχριστοι συγχροτίστησαν ανεπιτρέπτως την πανορθόδοξη λειτουργία για τα 1900 χρόνια της Αποκαλύψεως. Οι πιο επίσημοι εκπρόσωποι του Βατικανού, οι καρδινάλοι Ετσεγκαράι και Κάσιδη, ήσαν στην πρώτη γραμμή. Μπροστά μάλιστα και από τους Ορθοδόξους Ιεράρχας. Αυτοί οι ίδιοι, μετά από ένα μήνα, έλαβαν μέρος στη λειτουργία της Φλωρεντίας. Δυστυχώς, οι εξορθοδόξων οικουμενιστές
έχοντας μεταθέσει πλέον όρια της Εκκλησίας, δεν κηρύττουν πλέον ανώτερη την εν Χριστώ ανήκει. Τον έφερε και στην Ελλάδα. Την θέση της καλής ομολογίας και την κλίση των αιρετικών και αλλοθρήσκων προς μετάνοιαν, ήδη κατέλαβε ένας συμβιβαστικός χριστιανισμός της συνυπάρξεως, της συνεργασίας και του αλληλοεμπλουτισμού. Πρόσφατος έκφρασης της επιδημικής εκκλησιολογικής ασθενείας του οικουμενισμού ήσαν και όσα διημήθησαν κατά την επίσκεψη του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κυρίου Βαρθολομαίου στη Ρώμη τον Ιούνιο του 1995. Εδώ πλέον οι δυσάρεστες εκπλήξεις ήσαν πράγματι αλλεπάλληλες. Το απόγευμα της 27ης Ιουνίου αναρρύθμιτοι παπικοί νέοι υπεδέχθησαν τον κύριο Βαρθολομαίο στη Βασιλική της Αγίας Μαρίας, πέρα του Τιβέρεως, Σάντα Μαρία in Trastevere. Άραγε, ανταποκρίθηκε ο Πατριάρχης στην αγωνία και ελπίδα αυτών των νέων για αλήθεια και ενότητα? Έδωσε μια ορθόδοξη μαρτυρία? Δυστυχώς και πάλι όχι. Στο πρόσωπο του Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου, μέσω της οικουμενιστικής αγροφροσύνης, επροδότησαν για άλλη μία φορά οι ελπίδες της Δύσεως. Αγιότατε, σήμερα θέλουμε να προετοιμάσουμε το μέλλον προσευχόμενοι μαζί. Δια τούτο θέλουμε να επικαλεστούμε τον Κύριο, ούτως ώστε η ενότηση της Εκκλησίας να καταστεί ορατή στον κοινό εορτασμό του Πάσχα, το οποίο δυστυχώς εορτάζουμε ακόμη σε διαφορετικές ημέρες. Ταπεινά, με φόβο και ευγνωμοσύνη, ας ζητήσουμε από τον Κύριο να μας χαρίσει σύντομα να μαρτυρούμε για την ενότητα των χριστιανών, ψάλλοντες με δύναμη το Πασχαλινό Αλληλούια την ίδια ημέρα σε όλες τις εκκλησίες και σε όλα τα έθνη. Τέκνα της Εκκλησίας ευλογημένα και αγαπητά, ομού μετά του Σεβασμίου Επισκόπου της πόλεως τάφης αγαπητού ημίν αδελφού Πάπα Ιωάννου Παύλου του Δευτέρου και ολοκλήρου της Εκκλησίας Ρώμης, θέλομεν συνεορτάσει την ιεράν τάφην εορτήν και μεγάλην πανήγυριν. Η πατριαρχική παρουσία και ομιλία κατ' ουσίαν επιβεβαίωσαν πλήρως τη λεγόμενη θεολογία των αδελφών εκκλησιών, η οποία πλήττει κυρίως την πατερική ορθόδοξη εκκλησιολογία. Λοιπόν, συνεορτάζομεν η Ανατολή και οι Δύσεις, Θεού το δώρον. Αυτό η ευχαριστία, η τιμή και η δόξα. Εορτάζομεν, διότι είμεθα η επιγής πορευωμένη κοινωνία των Αγίων. Είναι δε η εορτή της Εκκλησίας πεπληρωμένη όταν είναι παρούσα και συνεορτάζουσα η νεολαία. Η αντορθόδοξη θεολογία των αδελφών εκκλησιών, αποκοίημα της εκκλησιολογικής αιρέσεως του οικουμενισμού, έλαβε την πλήρη και επίσημη εκφρασή της το 1993 με τη γνωστή Βελεμένδιο Συμφωνία. Η συμφωνία αυτή υποστηρίζει ότι ορθόδοξοι και παπικοί είναι αδελφές εκκλησίες με την πλήρη έννοια του όρου και με όλες τις σωτηριολογικές επιπτώσεις. Δυνάμει της θεολογίας των αδελφών εκκλησιών, ο Ορθόδοξος Πατριάρχης συμπροσεύχεται και ευλογεί το ποίμνιο του Πάπα. Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός,
και η κοινωνία του Αγίου. Αυτό που ακούτε είναι λειτουργικός, λειτουργική ερμηνεία. Και λέμε μέσα στη λειτουργία. Στις 29 Ιουνίου 1995 επαναλήφθηκε στο ναό του Αγίου Πέτρου ένα νέο οικουμενιστικό θέατρο της Ρώμης. Μάλιστα την χώρα αυτή χαρακτηρίστηκε με πολλή επιτυχία ως μια νέα θρησκευτική παράσταση στο Βατικανό. Ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης συμπροσευχήθηκε και πάλι με τον ερετικό Πάπα Ιωάννη Παύλο τον Δεύτερο με τον πιο επίσημο τρόπο, κατά τη διάρκεια της παπικής λειτουργίας. Πώς η σχέση όμως μπορεί να έχει με την Ορθοδοξία ένας Πατριάρχης που συμπροσεύχεται με τον πανερετικό Πάπα? Πώς ο Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος ενισμόνησε ότι η λεγόμενη Καθολική Εκκλησία είναι αιρετική? Δύο οικουμενικές σύνοδοι και 14 περίπου άλλες αντιπαπικές σύνοδοι της Ορθοδοξίας έχουν κατακρίνει τον παπισμό για τις αναρρύθμιτες κακοδοξίες του και έχουν διακηρύξει ότι ο παπισμός ευλόγως και δικαίως απεκηρύχθη και αποκηρύσσεται. Περισσότεροι από 200 Άγιοι Πατέρες και λοιποί εκκλησιαστικοί συγγραφείς έχουν γράψει κατά Λατίνων και έχουν ανατρέψει τα αντιευαγγελικά δόγματά τους. Δεν ήταν λοιπόν πράγματι μια νέα μεγάλη πτώση του Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου αυτή η ανεπίτρεπτο συμπροσευχή σε επίπεδο κορυφής? Πώς είναι δυνατόν ο Οικουμενικός Πατριάρχης να ελισμόνησε ότι την ώρα της λειτουργίας του με τον Πάπα οι αδελφοί μας Σέρβοι Ορθόδοξοι της Σερβίας, Βοσνίας και Κροατίας θυσιάζονται στον βωμό των συμφερόντων της Δύσεως και του Ιδίου του Βατικανού? Χριστέ, ιδίως του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως, αθετούν την υπερχιλιετή πατερική παράδοση της Εκκλησίας μας. Υποστηρίζουν την κακοδοξία ότι η Ορθοδοξία και οι αιρέσεις της Δύσεως έχουν δήθεν ταυτότητα πίστεως στα ουσιώδη. Οι δογματικές διαφορές τους είναι απλώς εκφράσεις μιας νομίμου ποικιλίας θεολογιών και παραδόσεων που αντιστοιχεί στους επιμέρους πολιτισμούς. Οι εξορθοδόξων οικουμενιστές προωθούν την υλοποίηση του ενωτικού τους οράματος, κηρύσουν μία αντιπατερική εκκλησιολογία και προβαίνουν σε δεινές παραβάσεις των ιερών κανόνων. Δυστυχώς, αυτή η εξίσωση ορθοδόξου και αιρετικού βαπτίσματος επέφερε, εκτός των άλλων, και χαλάρωση στην τέλεση του μυστηρίου κατά την ορθόδοξη παραδοσιακή τάξη. Και ένα νέο στοιχείο στο καθιερωμένο πια τυπικό των θρησκευτικών παραστάσεων της Ρώμης. Η απόλυση της παπικής λειτουργίας έγινε δυστυχώς και από τον κύριο Βαρθολομαίο. Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει επί μας, και αυτού χάρηκε και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Έτσι, ο φερόμενος ως Πατριάρχης της Ρωμιοσύνης ευλόγησε τις πολιτικο-οικονομικές δραστηριότητες και σκοπιμότητες του Παποκέσαρος της Δύσεως και επέσυρε επάνω του το μείζον χρήμα. Άλλη μία επιτυχημένη θρησκευτική παράσταση ετελείωσε με το πρόσωπο του αιρετικού Πάπα αρκετά ανεβασμένο. Στην πλατεία του Αγίου Πέτρου από κάτω
πολιτισμός παρουσιάζεται και πάλι ως πρωταθλητής της παγκοσμίου ειρήνης, ενώ όποιες δεν το ακολουθούν, προτρέπουν και ευλογούν οι εξορθοδόξων οικουμενιστέ. Όντως λοιπόν, πατριάρχη που έχουμε. Διοργανώθηκε, όπως και οι προηγούμενες, από την γνωστή παπική κοινότητα του Αγίου Αιγιδίου και είχε γενικό τίτλο «Χώρες και ουρανοί ειρήνη». Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β' απίφθινε, ως συνήθως, μήνυμα χαιρετίζοντας τους εκλεκτούς εκπροσώπους των χριστιανικών εκκλησιών, καθώς και των μεγάλων θρησκειών του κόσμου. Ο Πάπας, εξισώνοντας την προσευχή χριστιανών και αλλοθρήσκων, ετώνησε ότι «συνάθρησης για συμπροσευχή υπέρ της ειρήνης υπόσχεται νέους καιρούς και είναι αυγή νέου μέλλοντος». Και προβάλλοντας τη συγκριτιστική ενότητα των ανθρώπων αντί της ενότητος της πίστεως στο Θεάνθρωπο, συνέχισε «όταν είμεθα ο ένας δίπλα στον άλλο και τη διαφορετική, εκφράζουμε ορατά την ενότητα της ανθρωπότητος προς την οποία αποβλέπουμε». Και κατέληξε ο Πάπας, λησμονώντας ότι η μοναδική πηγή ειρήνης είναι ο Θεάνθρωπος. Από τις θρησκείες μπορεί να αναβλήσει μία δύναμη ειρήνης και ομοδοσίας που είναι θησαυρός πολύτιμος μη αναλυθέως. Έχουν γενιά Ιουνίτες, αλλά και κάποιοι δεν έχουν. Την Κυριακή 22 Οκτωβρίου, αυτή είναι η Αρμένη της Φλωρεντίας, ο καρδινάλιος της πόλεως καλωσόρισε τους εκπροσώπους των αδελφών εκκλησιών. Άραγε, τι θέση είχαν οι Ορθόδοξοι Οικουμενιστές σε μια τόσο επίσημη παπική λειτουργία συμπροσευχόμενοι με αιρετικούς και αλλοθρήσκους. Μήπως ήταν αυτός ένας τρόπος μαρτυρίας της αληθείας? Πώς οι Ρουμάνες αυτές μοναχές οδηγήθησαν σε μια τόσο τραγική πτώση? Της Ιταλίας έγιναν τα θυρανίξια του ρωσικού ναού της Αγίας Αναστασίας ακριβώς δίπλα στην παπική εκκλησία.
Τα θυρανίξια ετέλεσε ο Επίσκοπος Δυτικής Ευρώπης του Πατριαρχείου Μόσχας κ. Γουρίας, συμπροσευχομένου του Παπικού Επισκόπου Άλμπας. Οι εικόνες που χρησιμοποιήθησαν κατά το ρωσικό τυπικό είχαν ευλογηθεί από τον Πάπα Ιωάννη Παύλο τον Β' και τον Πατριάρχη Μόσχας κ. Αλέξιο τον Β'. Η συνέντευξη του Παπικού Επισκόπου διερμήνευσε πλήρως την οικουμενιστική σημασία του γεγονότος. Ένα σημείο συνδιαλλαγής. Ναι, αυτή είναι η σημασία αυτού του ναού, ρωσικού ρυθμού, που ανήκει στην Ρωσική Εκκλησία, η οποία όπως γνωρίζουμε είναι αδελφή της Καθολικής Εκκλησίας. Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β' αρέσκεται να μιλάει για την Εκκλησία που αναπνέει με δύο πνεύμονες. Εμείς στο χωριό μας θελήσαμε να δώσουμε αυτή την μαρτυρία συνδιαλλαγής, όχι μόνο θρησκευτικής, αλλά και ανθρώπινης. Δηλαδή ένα βήμα προς αυτό που λέγεται οικουμενισμός του λαού. Ακριβώς. Προσπαθήσαμε με διάφορες συναντήσεις να προετοιμάσουμε τους πιστούς μας για να κατανοήσουν την σημασία αυτής της πράξεως. Όλο ταξίδια είναι μεταξύ. Σε άλλη περίπτωση, ο Οικουμενιστής Πατριάρχης εξέφρασε σαφώς την αυτοσυνειδησία του. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο είπε στην Αϊόβα την 4η Νοεμβρίου είναι εις την πρώτη γραμμή του διαλόγου με τας χριστιανικάς εκκλησίας ως επίσης και με τας άλλας θρησκείας. Είμεθα δεσμευμένη εις των οικουμενικών και διαθρησκειακών διάλογων ως μέσα γνωριμίας αλλήλων εν πληρότητη και αληθεία. Στην Βοστόνη επισκέφθηκε την 28η Οκτώβριο. Είμαστε δεσμευμένοι, το προσέξατε. Τον ναό του Αγίου Στεφάνου και συμπροσευχήθηκε με τον μονοφυσίτη καθολικό της Κιλικίας Αράμ τον Πρώτο. For you and for the sake of the house of the Lord, our God, we ask you for goodness. Give strength to your servants. Τότε, εξισώνοντας ορθοδοξία και μονοφυσιτισμό, δήλωσε μεταξύ άλλων και τα εξής. Τόσο συχνά βλέπουμε ότι κατέχουμε το μεγαλύτερο μέρος της θεολογικής παραδόσεως των δύο εκκλησιών μας από κοινού. Αυτό που μας ενώνει είναι μεγαλύτερο από αυτό που μας διαιρεί. Εις την πραγματικότητα, όσα μας διαιρούν είναι δυνατόν να λεχθεί ότι είναι εξωτερικοί, ιστορικοί και ανθρώπινοι παράγοντες. Εξωτερικοί λόγοι. Έχουν παρεμποδίσει την επαναπροσέγγιση των εκκλησιών. Εξωτερικό λόγο. Στον Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας του Λος Άντζελες διοργανώθηκε μια οικουμενική δοξολογία συνδιαλλαγής με την συμμετοχή των θρησκευτικών ηγετών της περιοχής. Καθώς επίσης και ο αδεής και ανεπίτρεπτος συγχρονισμός με τους ετεροδόξους σε χώρους και ώρες λατρείας ήσαν περισσότερο από κάθε άλλη φορά εμφανή στην Ρουμανία. Άραγε, πόσοι Ορθόδοξοι εδέχτησαν να παραστεί ο αρχηγός του κράτους του Βατικανού με τα άμφια του στην συνοδική λειτουργία στην οποία προεξήρχε ο Πατριάρχης Ρουμανίας κ. Θεόκτιστος. Πώς λησμονήθηκε η αιρετική ιδιότητα του Πάπα ώστε να δεχτεί ένας Ορθόδοξος Πατριάρχης να συνευλογήσει μαζί του το Ορθόδοξο Πίμνιο. Και όλα αυτά ενώ η επιθετική ουνία ακόμη και στην Δυτική Ρουμανία, την Τρασιλβανία
υπό την πλήρη κάλυψη του Βατικανού. Αυτή βλέπετε μοιάζουν οι Ορθόδοξοι, αλλά δεν είναι. Το παπτικό διάλογο σε πλήρη καλλιέξοδο. Προφά σα και είναι το τάσιμα, Χριστέ ο Θεό. Γιατί παρατηρείται αυτή η ενδοτικότητα έναντι του κράτους του Βατικανού και του Παποκέσαρος Ιωάννου Παύλου του Δευτέρου, ενώ είναι γνωστό ότι η διπλωματία του τορχιλίζει συνεχώς την ειλικρίνεια και την αξιοπιστία του διαλόγου? Μήπως πράγματι επαναλαμβάνεται η τραγωδία του 15ου αιώνα? Πώς είναι δυνατόν οι Ορθόδοξοι Οικουμενιστές να ελπίζουν την οποιαδήποτε βοήθεια από τον Πάπα, όταν αυτός έχει απολέσει τον θησαυρό της αληθείας και οι βλέψεις του είναι πάντοτε προσιλητιστικές? Οι ευσεβείς Ορθόδοξοι Αντιοικουμενιστές θρηνούν την πτώση των αδελφών τους Οικουμενιστών, οι οποίοι συνεχώς ενδίδουν στο Παπικό Ιμπέριο. Τρινούν για την άλωση της Ορθοδόξου Ρουμανίας και της Ορθοδόξου Γεωργίας. Άραγε, δεν θυσιάζεται η αλήθεια όταν στον αρχηγό του κράτους του Βατικανού αποδίδονται τιμές από όλη την Ορθόδοξη Ιεραρχία της Γεωργίας, την ίδια μάλιστα σειρά με τους αντιπροσώπους των άλλων θρησκειών. Έγινε στο Βατικανό από 24 έως 29 Οκτωβρίου 1999 με γενικό θέμα «Στο κατόφλι της Τρίτης Χιλιετίας». Η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων θρησκειών. Η εκπροσώπηση ήταν υψηλού επίπεδου και εγκάλυπτε ευρύτατο κύκλο θρησκειών. Χριστιανοί, Μουσουλμάνοι, Εβραίοι, Βουδιστές, Συντοϊστές, Ινδουιστές, Σιφ, Ζωροάστρες, Κομφουκιανιστές, Μανδαίοι και άλλοι ήσαν παρόντες με σημαντικό αριθμό αντιπροσώπων. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως εκπροσωπήθηκε από τον γνωστό βετεράνο των διαχριστιακών διαλόγων Μητροπολίτη Ελβετίας κ. Δαμασκηνό. Το Ποντιφικό Συμβούλιο επί του Διαχριστιακού Διαλόγου υπό την Προεδρία του Καρδιναλίου Φραγκίσκου Αρίντζε είχε την ευθύνη για την οργάνωση του συνεδρίου. Καλλιεργείται όλο και βαθύτερα. Η εν Χριστώ αλήθεια σκεφτοποιείται. Μια νέα παγκόσμια πνευματικότητα αδύεται με την συμμετοχή όλων των θρησκειών και τη συμπράξη δυστυχώς των Ορθοδόξων Οικουμενιστών. Το έτος 2000 σφραγίζει έναν αιώνα οικουμενικής κινήσεως.
χριστιανοί από όλα τα μήκη και πλάτη της Οικουμένης δραστηριοποιούνται κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα για την επίτευξη του ενωτικού οράματος σε δύο φάσεις. Ο κύκλος της πρώτης φάσεως έχει ήδη κλείσει. Στα όρια του λεγόμενου πρακτικού χριστιανισμού, της θεολογίας της αγάπης και της κοινή διακονίας του κόσμου, οι διηρημένοι χριστιανοί είναι πλέον ενωμένοι παρά τις υφιστάμενες ακόμη δογματικές διαφορές τους. Νεστοριανοί και μονοφυσίτες, οι οποίοι απεκόπησαν από την Ορθόδοξη Εκκλησία τον 5ο αιώνα, παπικοί, οι οποίοι απεσχίστησαν τον 11ο αιώνα, ποικιλία προτεσταντικών κοινοτήτων, οι οποίες απετήριξαν τον παπισμό τον 16ο αιώνα, και Ορθόδοξοι Οικουμενιστές, οι οποίοι ποτέ δεν εξέφρασαν το σύνολο της Αγιωτάτης Ορθοδόξου Εκκλησίας, προσπαθούν να δώσουν ένα κοινό χριστιανικό μήνυμα προς τον κόσμο. Είναι όμως ποτέ δυνατόν το μήνυμα αυτό να αποτελεί μία αυθεντική πρόσκληση επιστροφής του κόσμου στην αλήθεια και την ενότητα της Εκκλησίας, εφόσον οι Οικουμενιστές δεν είναι ενωμένοι στην μοναδική αλήθεια των Πατέρων και των Συνόδων της Ορθοδοξίας, αλλά ούτε και έχουν διάθεση να μετανοήσουν και αποδεχτούν αυτήν. Η χωρίς αλήθεια πρακτική ενότητα στα πλαίσια της Οικουμενικής Κινήσεως, η οποία είναι μία πλαστή ενότητα ενός δογματικού συγκριτισμού, δίνει την εικόνα ενός ψευδοχριστιανισμού, ο οποίος δεν έχει βεβαίως καμία απολύτως σχέση με την μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού. Οι εξορθοδόξων οικουμενιστές υφίστανται μία συνεχή φθορά, η οποία είναι ιδιαιτέρως εμφανής στη σχέση τους με τον αμετανόητο αιρετικό παπισμό. Στον αιώνα που κλείνει, φαίνεται να επαναλαμβάνεται η τραγωδία του 15ου αιώνα. Οι Ορθόδοξοι, ενώπιον των μεγάλων κινδύνων και ιστορικών προκλήσεων, είναι και πάλι χωρισμένοι σε ενωτικούς οικουμενιστάς και ανθενωτικούς αντιοικουμενιστάς. Άραγε θα προηγήσουμε μια νέα άλωση. Ιανουαρίου για πρώτη φορά στην ιστορία, Αγγλικανοί και Ορθόδοξοι συμμετείχαν σε μια καθοριστική τελετή στην Ρώμη, η οποία εισφράγησε το επαιτειακό έτος 2000. Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος, στα πλαίσια μιας τελετής οικουμενιστικού χαρακτήρος, μαζί με τον Πριμάτο των Αγγλικανών κύριο Γεώργιο Κάρεϊ και τον Παναγιώτη Μητροπολίτη Θύρων κύριο Αθανάσιο, άνοιξαν την πύλη της Βασιλικής του Αγίου Αποστόλου Παύλου έξω των τυχών. Ήσαν παρόντες συμπροσευχόμενοι αντιπρόσωποι 22 χριστιανικών κοινοτήτων, 11 Ορθοδόξων Εκκλησιών συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος και 11 όλου του φάσματος των ετεροδόξων. Άραγε η διαχριστιανική αυτή λατρευτική σύμπραξη αποτελούσε έναν διάλογο αλληλογνωριμίας ή μια τεφάστο αναγνώριση του παπισμού ως Εκκλησίας. Τον Φεβρουάριο του επαιτειακού έτους 2000, ο αιρεσιάρχης Πάπας επισκέφθηκε και το θεοβάδιστο όρος Σινά. Η συναϊτική αδελφότης δεν ετήρησε δυστυχώς την αρμόζουσα ορθόδοξη στάση. Οι τιμές που απεδόθησαν στον αρχηγό του κράτους του Βατικανού προσετέθησαν στις αβαρίες έναντι της ορθοδόξου αληθείας και εκκλησιολογίας. Ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Εκατερίνης του Σινά, αρχιεπίσκοπος Δαμιανός, φαίνεται να ακολουθεί την ευρία λεωφόρο της απολίας του οικουμενισμού. Τα οχυρά της Ρωμιοσύνης, το ένα μετά το άλλο,
αντί να αντίστανται ηρωικά στο παπικό Ιμπέριο, προσφέρουν γιν και είδωρ στον ολοκύρα της Ορθοδοξίας. Στο Κολοσσέο Αμφιθέατρο της Ρώμης, οικουμενιστική επιμνημόσυνος δέησης και προσευχή υπέρ των απανταχού της γης ομολογητών και μαρτύρων της χριστιανικής πίστεως και ζωής κατά τον 20ο αιώνα. Συμμετείχαν ενεργά αντιπρόσωποι και πάλι όλου του φάσματος των ετεροδόξων, καθώς επίσης και αντιπρόσωποι 6 Ορθοδόξων Εκκλησιών. Στις 5 Αυγούστου του 2000 έγινε μια οικουμενιστική ακολουθία στην Βασιλική του Αγίου Ιωάννου στο Λατερανό της Ρώμης, της οποίας προέστη ο καρδινάλεος Εδουάρδος Κάσιντι και συμμετείχαν συμπροσευχόμενοι αντιπρόσωποι Ορθοδόξων Εκκλησιών μαζί με άλλους ετεροδόξους. Στις 25 Ιανουαρίου του 2001, επί τη λήξη της εβδομάδας των προσευχών για την ενότητα των χριστιανών, έγινε μια πολύ επίσημος οικουμενιστική ακολουθία στην Βασιλική του Αγίου Παύλου, εκτός των τυχών στη Ρώμη. Προεξήρχε ο Πάπας Ιωάννης Παύλος II και συμμετείχαν αντιπρόσωποι 23 άλλων χριστιανικών κοινοτήτων, μεταξύ των οποίων ήσαν 10 ορθόδοξες εκκλησίες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος. Κατά το διήμερο 19 και 20 Δεκεμβρίου του 2001, πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη διαθρησκειακή συνάντηση στις Τρυξέλλες, με πρωτοβουλία του Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου και του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κυρίου Ρωμάνο Πρόδη. Εξέχοντες θρησκευτικοί ηγέτες του χριστιανισμού, του Ιουδαϊσμού και του Ισλάμ, καθώς επίσης και σημαντικοί εκπρόσωποι της πολιτικής και πνευματικής ηγεσίας, διακήρυξαν τη σταθερά τους απόφαση. Οι θρησκείες πρέπει να συνεργαστούν μεθοδικά για την επικράτηση της ειρήνης του Θεού στον κόσμο. Η συνάντηση των Βρυξελών υιοθέτησε ένα σχέδιο δράσεως και ο κύριος Πρόδη ανήγγειλε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενισχύσει τις πρωτοβουλίες συνεργασίας των πολιτισμών και θρησκειών που περιλαμβάνονται στο σχέδιο. Με τη διακήρυξη των Βρυξελών, η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή από τους εκπροσώπους των τριών θρησκειών, υποστηρίχθηκε ότι άνοιξε μια νέα εποχή για τους διαθρησκειακούς διαλόγους. Όλες οι θρησκείες, λέγει η διακήρυξη, οφείλουν να υποστηρίξουν τις αρχές της πολυθρησκευτικής συνεργασίας. Όλοι οι ηγέτες των θρησκειών, συνεχίζει η διακήρυξη, οφείλουν να ενθαρρύνουν τον διαθρησκειακό διάλογο, ιδιαίτερα δε οι ηγέτες των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών. Είναι αξιοπρόσεκτο ότι στη μεγάλη αυτή διαθρησκειακή συνάντηση των Βρυξελών αναγνωρίζεται ο εξέχων ρόλος του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, το οποίο προτρέπεται να δημιουργήσει τις αναγκαίες θεσμικές εκφράσεις για τον συντονισμό της προετοιμασίας και της συνεχείας του διαθρησκειακού διαλόγου. Εμείς οι θρησκευτικοί ηγέτες
οφείλουμε να ηγούμεθα της ειρηνοποιού προστατείας και όχι να ηγούμεθα των πολιτικών. Από πίσω, ο νέος εκδητής ο δραστήριος υπουργός της Πατριάρχης, κύριος Παυλουμένης, έχει επίγνωση της ηγετικής του θέσεως και πρόκληση της διαθρησκευτικής συνεργασίας. Ούτως ή άλλως θα συνέβαινε και μόνο να ξέρετε. Και εδώ είναι η μεγάλη πτώση του καλού. Δεν λέω όνομα. Ποιος ήταν ο καλός. Για δείτε λοιπόν τι έκανε. Το 2001 ήταν πράγματι έτος ορόσημο για τον οικουμενισμό στην Ελλάδα. Την πόρτα που είχε ανοίξει ο ιός της αιρέσεως ήδη από το 1924, η επίσκεψη του Πάπα την άφησε πολλά ανοιχτή το 2001. Ο Αρχιεπίσκοπος κύριος Χριστόδουλος, με πρωτοφανή ζήλο και παρά τις ποικίλες και έντονες αντιδράσεις, απεφάσισε να οδηγήσει οριστικά πλέον το σκάφος της στους ανέμους και στις θύελες του οικουμενισμού. Η Αθήνα ήδη προπορεύεται στις οικουμενιστικές πρωτοβουλίες και το φανάρι ακολουθεί. Μήπως ο κύριος Χριστόδουλος υιοθέτησε νέες ιδέες σχετικά με τον οικουμενισμό διαχριστιανικό και διαθρησκειακό? Δεν είναι άραγε προφανέστατο ότι το θεμελιώδες δόγμα του συγκριτιστικού οικουμενισμού, δηλαδή η θεολογία της κοινής διακονίας του κόσμου από την αλήθεια της Ορθοδοξίας και την πλάνη της αιρέσεως μαζί, προωθείται επισημότατα από τον εκολαπτώμενο Πάπα των Αθηνών? Πώς όμως είναι δυνατόν να λησμονεί ο Μακαριότατος ότι η διαχριστιανική συνεργασία ερήμην της ενότητος στην αλήθεια και την ορθοδοξία της πίστεως εγκαθιδρύει μία ενότητα εγκοσμιοκρατική, μία ενότητα όχι θεανθρωποκεντρική αλλά ηθικής φύσεως και συγκριτιστική συνυπάρξεως? Δυστυχώς, ο κερατόπος όπως έχει δηλώσει, αποδέχεται την πατριαρχική εγκύκλιο του 1920 και είναι εκφραστής των αιρετικών προϋποθέσεών της. Αυτή αποτελεί το κείμενο βάση της αιρέσεως του οικουμενισμού. Αυτή διακηρύσσει την αντορθόδοξη θεολογία της κοινής διακονίας. Αυτή προτείνει την ημερολογιακή μεταρρύθμιση, η οποία εφαρμόστηκε το 1924 και διήρεσε τους Ορθοδόξους. Για την ημερολογιακή μεταρρύθμιση. Η επίσκεψη του Πάπα Ιωάννου Παύλου του Δευτέρου στην Ελλάδα κατά το διήμερο 4 και 5 Μαΐου 2000 έναντι του πανερετικού παπισμού στα όρια της οικουμενικής κινήσεως. Αθήνες, 4 Μαΐου 2001. Ημίς ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος, Επίσκοπος Ρώμης και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάτης Ελλάδος. Επίσκοπος Ρώμης, δεν τον αναγνωρίζουμε κανονικά. Κάνει ενώπιον του Ιερού Δήματος του Αρίου Παύλου, από του οποίου ο Θείος και Μέγας Απόστολος των Εθνών Παύλος εκήρυξε εις τους Αθηναίους των ένα και αληθινών Θεών, Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα, καλέσας αυτούς εις πίστην και μετάνοιαν δηλούμεν. Ταυτόχρονα όμως η συγκατάθεση και η συμμετοχή συνιστούσαν και βαρυτά την προσβολή κατά της συνοδικής και πατερικής παραδόσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Η επίγνωση στην Ελλάδα έχει διαφορά προσέγγιση και των μεθόδων της διπλωματίας του Βατικανού. Λίγο πριν είχε γίνει το στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη. Να διακηρύξουν ότι η υποδοχή του Πάπα στην Αθήνα ήταν αναμφισβήτητα. Νομιμοποίηση της πανερέσεως, ανασταύρωση της Εκκλησίας και θάψιμο της παραδόσεως. Μήπως ήσαν υπερβολικές αυτές οι διαπιστώσεις?
Μετά από ένα έτος, το Μάρτιο του 2002, συνέβη κάτι το πρωτοφανές. Πολυμελής και υψηλού επίπεδου επιτροπή μετέβη στη Ρώμη, όπου είχε επαφές με τον Πάπα και άλλους παράγοντες του Βατικανού. Ήταν τουλάχιστον μια απλή εθιμοτυπική επίσκεψη. Δυστυχώς όχι. Διότι κατά αυτήν ετέθησαν τα θεμέλια μιας συγκριτιστικής συνεργασίας Αθηνών και Βατικανού. Όπως ανακοινώθη, η συνεργασία αυτή αφορά σε θέματα ποιμαντικής μέρημνας και προβληματισμού για το σύγχρονο άνθρωπο. Και το πλέον ανησυχητικό, η επίσκεψη αυτή στο Βατικανό για πρώτη φορά στην ιστορία είχε ως αποτέλεσμα, όπως εδηλώθη επισήμως, το εγκαθιδρυθέν κλίμα να είναι οριστικό στα πλαίσια του διαλόγου μεταξύ Ρώμης και Αθηνών, εφόσον τώρα γίνονται περισσότερες οι ανοιχτές πόρτες. Το Βατικανό, όπως αυτοί οι ίδιοι παπικοί ομολογούν, ουδέποτε αποθαρρύνεται, αλλά πάντοτε ελπίζει. Πόσο μάλλον τώρα που οι ανοιχτές πόρτες είναι περισσότερες. Στις 24 Ιανουαρίου 2002, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος II υποδέχτηκε στην Ασίζη της Ιταλίας τους εκπροσώπους όλου του φάσματος των θρησκειών της Οικουμένης. Περισσότεροι από 200 θρησκευτικοί ηγέτες και αντιπρόσωποι συνενώθησαν σε μία ημέρα προσευχής υπέρ της ειρήνης μετά την τραγωδία της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Κίνημα αυτό της ειρήνης, όπως το εχαρακτήρισε ο Πάπας, ήσαν παρόντες πολύ ορθόδοξοι οικουμενιστές, μεταξύ των οποίων ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης κ. Βαρθολομαίος, ο Πατριάρχης Αντιοχίας κ. Ιγνάτιος και ο Αρχιεπίσκοπος Τυράννων και Φάσης Αλβανίας κ. Αναστάσιος. Επίσης, συμμετείχαν Νεστοριανοί, Μονοφυσίτε, Προτεστάντε, Αγγλικανοί, Λουθυρανοί, μεταρρυθμισμένοι, Πρεσβυτεριανοί, Μεθοδιστέ, Αδελφοί του Χριστού, Πεντηκοστιανοί, Βαπτιστέ, Μενονίτε, του Στρατού της Σωτηρίας, Κουάκεροι, Μοραβιανοί και ο Γενικός Γραμματεύς του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών, κ. Κόνραντ Ρέιζερ. Άνω των 100 ήσαν συνολικά οι αντιπρόσωποι από τον Εβραϊσμό, τον Μουσουλμανισμό, τον Βουδισμό, την Ιαπωνική Τενρίκιο, τον Σιντοϊσμό, τον Κομφουκιανισμό, τον Τζαϊνισμό, τον Σιχισμό, τον Ινδουισμό, τον Ζωροαστρισμό και τις παραδοσιακές αφρικανικές θρησκείες. Όλοι οι προσκεκλημένοι μαζί με τον Πάπα έφτασαν στην Ασίζη με τρένο. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, οι Ιταλοί χαιρετούσαν το «τρένο της ειρήνης», όπως αυτό ονομάστηκε. Τους υποδέχτηκε ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας, κύριος Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Η πλατεία Αγίου Φραγκίσκου, στην εξωτερική πλευρά της ομώνυμης βασιλικής, είχε διευθετηθεί καταλήλως για τη συνάντηση των εκπροσώπων, τους οποίους χαιρέτησε ο Πάπας στην εισαγωγική του ομιλία, προσφωνώντας του. Διακόλτα τούτσι καμπάντο γιόλια, e rivolta a ciascuno il mio cordiale benvenuto. Io mi provo a Chiondos irini para tu Θεού. Irini tu Θεού και οι επιγείς irini έχουν σκέψει μητρός προς την κατέρα. Ο λευκός θρόνος του Πάπα εδέσποζε συμβολικά στο μέσον του ημικυκλίου όπου εκάθισαν οι εκπρόσωποι.
Το δυστύχημα είναι ότι οι Ορθόδοξοι Οικουμενιστέ για μία ακόμη φορά ετέθησαν δουλικά υπό την αιγίδα του Βατικανού. Προσέγγινε. Έτσι, εδραίωσαν την ψευδέστηση ότι ο αιρετικός Πάπας αποτελεί πλέον όχι μόνο ενώπιο παράγοντα των χριστιανών, αλλά και όλων των θρησκειών, εφόσον ηγείται της διαθρησκειακής κινήσεως. Πώς άραγε ανέχονται οι Ορθόδοξοι Οικουμενιστέ να συμμετέχουν δουλικά και μάλιστα σε πολύ επίσημο επίπεδο στην ανάδειξη του Πάπα ως δίθεν ενωπιού παράγοντος των διηρημένων χριστιανών αλλά και όλων των θρησκειών μέσω του παποκεντρικού συγκριτισμού? Οι χριστιανικές εκκλησίες, είπε ο κύριος Ρέιζερ, πρέπει να εργαστούν επιγόντως για να υπερβούν τις βαθιά ριζωμένες επιφυλάξεις και αναστολές για τον διαθρησκειακό διάλογο. Αυτός είναι ένας χώρος στον οποίο οι οικουμενικοί οργανισμοί σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο θα πρέπει να είναι πρωτοπόροι. Δυστυχώς, οι Ορθόδοξοι Οικουμενιστέ, ανταποκρινόμενοι θετικά στην έκκληση αυτή, συμμετέχουν όλο και περισσότερο δραστήρια στην παγκόσμια αποστασία. Πώς τοποθετούν την Αγία Πίστη μας στο ίδιο επίπεδο με τις αιρέσεις και τις θρησκείες του κόσμου? Θα εδέχονται άραγε οι Άγιοι Απόστολοι να ανήκουν ως ισότιμα μέλη σε έναν παναιρετικό και πανθρησκειακό οργανισμό, συνεργαζόμενοι για την ειρήνη και σωτηρία του κόσμου? Η συνάντηση στις Ασίζης 2002 σφραγίστηκε με την κοινή δέσμευση των εκπροσώπων των θρησκειών για την ειρήνη και την ευημερία των λαών. Το κοινό ανακοινωθέν αναγνώστηκε από 10 εκπροσώπους το απόγευμα της 24ης Ιανουαρίου. Ύστερα άναψαν τα φώτα των θρησκειών. Στην ομιλία του ο Πάπας είχε τονίσει ότι τα σκοτάδια δεν διαλύονται με τα όπλα, απομακρύνονται όταν ανάγονται φάρι φωτός. Και ποιο είναι αυτό το πνεύμα της Ασίζης? Τα φώτα των θρησκειών κατά τους Οικουμενιστάς θα πρέπει να ενωθούν όλα μαζί για να φωτιστεί δήθεν ο κόσμος. Αλλά τι θέση έχει την συγκριτιστική αυτή ένωση το μοναδικό φως του κόσμου, ο Θεάνθρωπος Κύριός μας Ιησούς Χριστός? Πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη στην Εκκλησία της Ελλάδος μιας παπικής αντιπροσωπείας με επικεφαλής τον καρδινάλιο Βάλτερ Κάσπερ, πρόεδρο του Ποντιφικίου Συμβουλίου για την προώθηση της ενότητος των χριστιανών. Μήπως υπήρχαν επιφυλάξεις εκ μέρους των Αθηνών, όπως το 2001 με την επίσκεψη του Πάπα? Μήπως εξεφράστησαν έστω κάποιες δικαιολογίες και κατεβλήθη έστω κάποια προσπάθεια αποσύσεως ευθυνών, όπως το 2001? Δυστυχώς και πάλι όχι. Εν πρώτης, η παπική αντιπροσωπεία ήρθε στην Αθήνα ως προσκεκλημένη πλέον του καινοτόμου Αρχιεπισκόπου κυρίου Χριστοδούλου. Μάλιστα, αποφασίστη η ενδυνάμωση της ανταλλαγής επισκέψεων, συσκέψεων, διασκέψεων και η ενίσχυση των διάβλων επικοινωνίας. Και το σοβαρότερο, επροτάθη από τον Μητροπολίτη Καλαβρίτων και Αιγιαλίας κύριο Αμβρόσιο, η περαιτέρω ανάπτυξη αυτοτελώς διμερών σχέσεων μεταξύ της προκαθημένης Εκκλησίας της Ρώμης
και της Εκκλησίας της Ελλάδας. Αυτός έχει δηλώσει ότι τα μυστήρια των καθολικών είναι έγκαιρα. Ο κύριος Αμβρόσιος όχι μόνο εξίσωσε την Ορθοδοξία με τον Παπισμό στην προσκόνησή του, αλλά και διακήρυξε την πρόθεση των Αθηνών, πράγμα απίστευτο, για ένα εναγκαλισμό με την αιρετική Ρώμη, παρά τον διαφαινόμενο κίνδυνο ενός νέου σχίσματος στην Εκκλησία. Ήταν λοιπόν πολύ ορθό και εύστοχο το εξής συμπέρασμα επιφανούς κληρικού καθηγητού Πανεπιστημίου. Αντί να ληφθούν κατεπίγοντα μέτρα εναντίον της πνευματικής μολύνσεως και καταστροφής που έχει προξενήσει ο οικουμενισμός και που έχει σωτηριολογικές συνέπειες, ενισχύεται η μόλυνση και ενθαρρύνεται η οικουμενιστική πορεία. Της εις αυτών εμπιστευμένης εκκλησίας και υπερβασών των Ορθοδόξων εκκλησιών, είναι ανακαινίζεται η πίστης, ούτως ώστε εμείς οι πάντες να συντομεύσουμε την ώραν της πλήρους μεταλλήλων κοινωνίας. Μια πλημμυρής γεγονότων κατά την τεσσαροκονταετίαν αυτή, κατέλησε στην πράξη την διάκριση Ορθοδοξίας και Αιρέσεως, κατήργησε τα όρια αληθείας και ψεύδους, έριψε στη λύθη την τρομακτική διαπίστωση ότι ο παπικός θεσμός αποτελεί την μεγαλύτερη αίρεση, την διαστρέφουσαν το περί εκκλησίας δόγμα. Καλλιέργησε ευρέως την οικουμενιστική συνείδηση στον Ορθόδοξο χώρο ότι ο πολυαιρετικός παπισμός αποτελεί δήθεν την άλλη όψη της μιας εκκλησίας του Χριστού. Και το αποκορύφωμα. Πρόσφατη επιστολή του Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου προς τον Πάπα Ιωάννη Παύλο τον Δεύτερο χαρακτηρίζει ως ιστορική και ευλογημένη τη συνάντηση των Ιεροσολύμων του 1964 και διαβεβαιώνει την ετοιμότητά του για περαιτέρω ενωτικά βήματα. Στην επιστολή αυτή, η οποία χαρακτηρίστη προσφυλιώς ως βόμβα, ο Πάπας απήντησε θετικώς και προσεκάλεσε τον κύριο Βαρθολομαίο στη Ρώμη φέτος, την 29η Ιουνίου, δια των από κοινού εορτασμών της συμπληρώσεως 40 ετίας από τη συναντήσεως των Ιεροσολύμων. We have the distinct honor to congratulate Your Holiness on the completion of 25 years of dynamic ministry as the spiritual leader of the Roman Catholic Church. Church. Like αυτός που είναι ο Πάπας Μεταλλήλωτες, ναι. A ministry marked by a sustained effort to promote peace in the name of God and reconciliation among people and facilitate overcoming the tragic separation and division of our churches so that the apostolic legacy of unity and love and the fervent prayer of our Lord Jesus Christ, that all His disciples be one in Him, may finally be realized. Αυτό που λέει εδώ είναι απάντηση και ενώση, σημαίνει στην αλήθεια, έτσι. Συναισθήματα βαθιάς λύπης προκαλεί η συνεχιζομένη αυτή πορεία του πανερετικού οικουμενισμού. Οι Ορθόδοξοι αντιοικουμενιστέ, επικαλούμενοι την ευλογία ιδιαιτέρως των Αγίων Τριών Νέων Ιεραρχών, Φωτίου Κωνσταντινοπόλεως, Γρηγορίου του Παλαμά και Μάρκου του Ευγενικού,
οι οποίοι αγωνίστησαν κρατεώς εναντίον της αιρέσεως του παπισμού, απευθύνουν για άλλη μία φορά αδελφική έκκληση να αλλάξουν πορεία, να επανέλθουν στη γραμμή των Αγίων Πατέρων, των Ομολογητών και των Μαρτύρων, να ενωθούν όχι με τον αμετανόητο Πάπα και τους επιγόνους του Προτεστάντες, αλλά με την Εκκλησία των Αγίων, των ενουρανής ζώνων, από την οποία έχουν δυστυχώς αποκοπεί. Το Σεπτέμβριο του 2003, αντιπροσωπεία 30 ιερέων της Αρχιεπισκοπής Αθηνών με επικεφαλής τον πρωτοσύγγελο αυτής, τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Θωμά Συνωμινό, επισκέφθηκε το Βατικανό και φιλοξενήθηκε πλουσιοπάροχα από τους παπικούς. Οι κληρικοί προσέφεραν στον Πάπα αργυρούν δίσκο, ο δε πρωτοσύγγελος εδόησε εκ μέρους του κυρίου Χριστοδούλου αργυρούν Ευαγγέλιο. Όπως δηλώθη, η επίσκεψη σε αυτή εντάσσεται στο πρόγραμμα που είχε αποφασιστεί κατόπιν προτάσεως του Μητροπολίτου κυρίου Αμβροσίου τον παρελθόντα Φεβρουάριο, όταν ο καρδινάλιος κύριος Βάλτερ Κάσπερ ήταν στην Αθήνα. Για πρώτη φορά, μια ομάδα Ορθοδόξων εφημερίων από την Ελλάδα επισκέφθηκε, μάλιστα τόσο επίσημα, τον πολυαιρετικό παπισμό στην έδρα του. Είναι πλέον αναμφισβήτητο ότι ο Αρχιεπίσκοπος της Καινοτομίας, κύριος Χριστόδουλος, οδηγεί οριστικά το σκάφος της Ενελλάδη Εκκλησίας στους ανέμους και στις θύελες του οικουμενισμού. Του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός
και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή μετά πάντων ημών. Τάχτα λελάλικα ημίν παρεμήν μένουν. Ο δε παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, ο πέμψι ο πατήρ εν το ονοματί μου, εκείνος ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα αϋπομνήμη. Ειρήνην αμήμη ημίν, ειρήνην την εμήν είδομε ημίν. Ού καθώς ο κόσμος δίδωσε εγώ είδομε ημίν. Εισάκουσε, Κύριε, την προσευχή του λαού σου για θεραπεία. Δείξε μας το έλεος της απελευθερωτικής σου δύναμης. Βοήθησέ μας να διακηρύξουμε τη συγχώρεση και την υπόσχεσή σου για μια καινούργια ζωή. Προστάτευσε όλα τα παιδιά σου. Όσοι έχουν ανάγκη της αγιαστικής και θεραπευτικής σου χάρης. Σκέπτεται ο Πάπας της Ρώμης και όλοι προσευχόμεθα αυτό.
αυτή η επίσκεψη να είναι καρποφόρος. Και τι ακούτε τις εκκλησίες, ρε παιδιά, ακούστε. Και για την ενίσχυση της εκκλησίας. Τώρα έχουμε συνηθίσει. Αλλά θυμηθείτε, ακούστε. Θα με ένα λίγο σύναλλο. Θα αγαπήσουμε ένα λίγο στην κάνα. Αγιαστείτε το όνομά σου, αγιαστείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ κρύφη της γης. Και από κάτω λέει αυτό που λέει στην Αποκάλυψη, ότι θα καθίσεις τον ναό του Θεού ως Θεός. Ως και εμείς αφιέμεν της οφειλήτης ημών. Για να αποδείξει ότι είναι Θεός, γιατί είναι Θεός ο διάβολος, σε αυτούς που το πιστεύουν. Εκάστη τέρεσης της Θείας Λειτουργίας είναι μία δυναμική και εμπνευσμένη συλλειτουργία ουρανού και ιστορίας. Χαιρετίζομεν και αύθης εν ευγνωμοσύνη την παρουσίαν ταύτην ως ευλογίαν του Θεού, ως έκφραση αδελφικής αγάπης και τιμής προς την ημετέραν Εκκλησία και ως ένδειξη της κοινής ημών βουλήσεως, όπως συνεχίσομεν αταλάντευτον την πράγματι αγάπης και πιστότητη προς την αλήθεια του Ευαγγελίου και της κοινής παραδόσεως των Πατέρων ημών πορείαν προς αποκατάσταση της πλήρους κοινωνίας των Εκκλησιών ημών ή της αποτελεί θέλημα και εντολήν αυτού. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Βλάσφημος αλλιώς του συμβόλου της πίστεως από τον διαβολικόν Πάπα Βενέδικτον έχει ως εξής. Πιστεύω στον Θεό Πατέρα Παντοκράτορα ποιητήν ουρανού και γης και στον Ιησού Χριστόν τον Υιόν Του και Κύριό μας συνηθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και γεννηθέντα εκ της Παρθένου Μαρίας παθόντα επί ποντίου Πιλάτου σταυρωθέντα θανούντα και ταφέντα κατελθόντα εις τον Άδη και την τρίτη μέρα αναστάντα και πάλι εκ νεκρών ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενο με εκδεξιών του Παντοκράτορος Θεού Πατρός, από όπου θα έρθει να κρίνει ζώντες και νεκρούς. Πιστεύω στο Πνεύμα το Άγιο, την Αγία Καθολική Εκκλησία, την Κοινωνία των Αγίων, την Άφεση των Αμαρτιών, την Ανάσταση του Σώματος και ζωή αιώνιος. Αμήν. Για να δούμε τώρα ποια είναι η ερμηνεία του νέου βλασφήμου Βατικάνιου αυτού συμβόλου. Πρώτον, από το πρώτο άρθρο, στο οποίο γίνεται λόγος για τον Θεό Πατέρα, αφαιρείται η λέξη 1. Με αυτήν τη διαγραφή της λέξεως 1 διαγράφουν αυτομάτως τη θεότητα του Σωτήρος Χριστού και τη θέση του ενός παίρνει ο ερχόμενος αντίχριστος της νέας εποχής. Δεύτερον, για τον Πατέρα αφαιρούνται οι εξής φράσεις «Ορατών δε πάντων και οράτων» για να αναδείξουν τον νεοσφόρον ως ισόθεον και συγκυβερνήτη του σύμπαντος κόσμου. Δύο λοιπόν οι κυβερνήτες κατά των διαβολικών Πάπα Βενέδικτον, Θεός και Διάβολος μαζί. Τρίτον, για τον Υιόν το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος αφαιρείται οι λέξεις «και εσένα Κύριον», αφαιρώντας την φράση αυτή υποδηλώνουν ότι πιστεύουν και σε δεύτερον Κύριον, τον Αντίχριστο. Επίσης αφαιρούνται και οι εξής φράσεις όλοι, «τον μονογενή Υιόν», «τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάτων των αιώνων», «φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιν τον Πατρί διότι τα πάντα γένετο». Το διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρίαν κατσελθόντα εκ των ουρανών. Ερμηνεία. Εδώ διαγράφουν τον Σωτήρα Χριστόν που είναι το μόνο αληθινό φως και κραυγαλαία αρνούνται την σωτηριώδη έλευση του Μεσσία Χριστού και υπονοούν ότι δεν είναι το αληθινός Θεός, αλλά κατά αυτούς ο αληθινός Θεός θα είναι ο ερχόμενος Αντίχριστος. Τέταρτον. Το σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένων και ενανθρωπίσαντα αντικαθίσταται σε συλληφθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και γεννηθέντα εκ της Παρθένου Μαρίας. Εδώ βλέπουμε να αφαιρούν σκόπιμα τις φράσεις «σαρκωθέντα
και να ανθρωπίσετε για να αμφισβητήσουν το της Αγίας Γραφής ότι ο λόγος σάρξ εγένετο και σκήνος εν ενημήν, που σημαίνει ότι δεν δέχονται με κανέναν τρόπο την ανθρωπίνη θεϊκή φύση του Χριστού, άρα αρνούνται την υπερτάτη θυσία που εγένετο δια τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Πέμπτον, και συνεχίζει με τη διαγραφή των παθών και της Αναστάσεως, διαγράφοντας και τη Σταύρωση. Καθώς επίσης διαγράφεται και η φράση κατά τα γραφάς, δηλαδή να μην υπάρχει πουθενά γραπτή θεϊκή πιστοποίηση. Καθώς επίσης δεν αναφέρονται στην τριήμερον παραμονή του στον Άδη, για να αμφισβητήσουν ότι εκήρυξε και στους απαιώνας νεκρούς. Επίσης αφαιρούνται οι φράσεις «μεταδόξης ερχόμενων και ου της βασιλείας ουκέστη τέλος». Στις φράσεις αυτές βλέπουμε να βλασφημούν τη βασιλεία του Χριστού που είναι αιώνιος και ατελεύθυντος. Δηλαδή δηλώνουν ότι ήρθε μόνον ως άνθρωπος στη γη και έζησε 33 χρόνια. Αμφισβητούν την αιωνιότητα της βασιλείας του Θεού και γυρίσουν με γη στην διαβολική αίρεση. Έκτον. Και πάμε τώρα στη φράση των κύριων των ζωοποιών και εκ του πατρός πορευόμενο το συν πατρί κυρίω συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλίσας δια των προφητών. Εδώ βλέπουμε τη διαβολική επίθεση του προδρομικού θερίου κατά της Αγίας Τριάδος, αφού η Σομαλίνα τη διαγράψει και την διαγράφει και δηλώνει de facto ότι οι προφήτες δεν ελάλησαν και δεν εκήρυξαν δια του Αγίου Πνεύματος, ούτως ώστε να δείξουν στους λαούς ότι όλα τα προφητευθέντα και διδαχθέντα υπό των προφητών της Αγίας Γραφής ήταν ψευδή, μυθόδη και ανυπόστατα, άρα δηλώνουν ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ο πραγματικός Μεσσίας και αυτό γίνεται για να ανακηρύξουν ως αληθινό Μεσσία τον Αντίχριστον που έρχεται. Έβδομον, στις φράσεις εις μία καθολική και αποστολική εκκλησία αφαιρούν τις λέξεις μία και αποστολική και αυτό γίνεται για να αμφισβητήσει όλος ο κόσμος τη μοναδικότητα της αληθινής Ορθοδόξου Εκκλησίας και των ρόλων που διαδραμάτισαν οι 12 Άγιοι Απόστολοι. Επίσης το βάπτισμα δεν το αναφέρουν καθόλου, διότι αυτοί ραντίζουν με τρίχες χείρου και δεν βαπτίζουν. Όγδον, και τώρα πάμε στην Ανάσταση των νεκρών. Ενώ το σύμβολο της πίστεως μας λέγει «προσδοκώ Ανάσταση νεκρών», αυτοί αρνούνται τη γενική Ανάσταση. Και στη φράση «προσδοκώ ζωή του μέλλοντος αιώνος» αρνούνται την ύπαρξη της Δευτέρας Παρουσίας και την τελική κρίση του Κυρίου. Εδώ βλέπουμε λοιπόν πως οι διάβολοι της Ιών και του Βατικανού στο σύμβολο της πίστεώς μας διαγράφουν την Ανάσταση του Κυρίου, την Αγία Τριάδα, τη θεότητα του Σωτήρου Χριστού, το Σωτήριο Βάπτισμα και τη μοναδικότητα της μιας Αγίας Ορθοδόξου Ανατολικής και Αποστολικής Εκκλησίας του Χριστού και αφήνουν μόνο το καθολική για να μας δείξουν ότι η παπική Εκκλησία των Κατολίκων κατέχει τη μοναδικότητα. Και εδώ υπενθυμίζουμε το ρηθέν του Ισαποστόλου Πατροκοσμάτου Ετωλού. Τον Πάπα να καταράστε. Αυτός θα είναι η αιτία. Τελειώνει τώρα. Να ανάψουμε λίγο τα φώτα. Ποιος θα ανάψει τα φώτα. Βλέπετε λοιπόν, ας τελειώσουμε και το βίντεο, να σβήσουμε. Βλέπετε λοιπόν, κουραστήκαμε λιγάκι. Σβήσε το βίντεο. Κουραστήκαμε λιγάκι, όχι τόσο από την ώρα που παρακολουθήσαμε πιστεύω, αλλά από το τι είδαμε. Δηλαδή, ανθρώπους πεθαμένους πραγματικά, οι οποίοι είχαν μορφή ζωντανού. Και εμάς τώρα αυτοί, έτσι, έχουν το θράσος και ασχολούνται μαζί μας. Ενώ εμείς δεν ασχολούμαστε. Αυτοί οι πεθαμένοι που έχουν κυκλοφορούσαν ζωντανοί. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δοξάζουμε το Θεό χιλιάδες φορές και ξανά και ξανά και ξανά για όλο αυτό που περνάμε. Γιατί αυτό που περνάμε είναι σωτήριο. Μεγάλα ονόματα βλέπετε. Με αγάπη πολύ που τους θαυμάζει ο κόσμος, Αλβανίας, Αναστάσιος, ξέρω εγώ, εκείνο το άλλο, Δημήτριος, Χριστόδουλος, το να τ' άλλο. Τι είναι όλοι αυτοί, βλέπετε. Τι είναι για τον Χριστό όλοι αυτοί. Είναι άχρηστοι. Και όχι μόνο άχρηστοι, αλλά και επιζήμοι. Τι σημαίνει επιζήμοι, ότι χάνουμε την ψυχή μας. Έτσι. Γι' αυτό όλα αυτά τα καλούλικα τα οποία εμφανίζονται με τρόπο ιδίως έτσι φιλανθρωπικό, γιατί σήμερα ο κόσμος έχει ανάγκη από λεφτά, πάντα έχει ανάγκη από λεφτά, αλλά
πες πούμε ότι πεινάει λίγο περισσότερο σήμερα, όλα αυτά τι κάνουνε, χάνουν την ψυχή μας. Και τη χάνουνε με τρόπο απόλυτα βέβαιο, έτσι. Γι' αυτό φωνάζουμε, γι' αυτό αλλάζουμε, γι' αυτό προχωρήσαμε και στο πατρό ερωτολόγιο, γι' αυτό και ξεκόψαμε από αυτούς οι οποίοι έχουν το θράσος και ονομάζουν τον εαυτό της Εκκλησία, γιατί έχουν την υποστήριξη της στατικής εξουσίας, η οποία τους συντρέχει από πίσω και τους ονομάζει έτσι, και έχουν το θράσος να υπάρχουν ακόμα, γιατί ο διάβολος, ένα από τα χαρακτηριστικά που έχει, είναι το θράσος, δεν λογαριάζει τίποτε την πενένα. Έτσι. Αυτά όμως τα πράγματα έχουν τη σειρά τους. Γι' αυτό και κρατάτε. Κρατάτε όσο μπορείτε, μην αμφιβάλλετε διόλου για αυτό το οποίο κάνουμε και εσείς αδελφοί μας από μακριά και να ενισχύεστε περισσότερο βλέποντας αυτές τις εικόνες, γιατί οι εικόνες αυτές ήταν, θα λέγαμε, η εικονοποίηση όλων όσων λέμε τόσα χρόνια. Έτσι, έγιναν τα λόγια εικόνες και βλέπετε ότι είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Γιατί εμείς δεν ασχολούμαστε με τις τρίχες που κάνουμε συνέχεια, αλλά με την ουσία, με το δόγμα. Αυτοί περνάνε πάρα πολύ καλά με το παραμύθι του Χριστού, όπως το ονομάζουν αυτοί. Και εμείς θα περάσουμε πάρα πολύ καλά με την αλήθεια του Χριστού. Έτσι. Και κανονίστε το νου σας, μην τυχόν και δίνετε σημασία όχι σε αυτούς τους ανθρώπους σαν ανθρώπους, γιατί δεν είναι άνθρωποι, είναι λύκοι, βαρύς, προβατός και μη λύκοι, είναι, όπως σας είπα, έρπετα, είναι άνθρωποι γραμμένοι από την κόλαση γιατί κάνουν αυτή τη δουλειά, άλλοι με, ξέρετε, με αποδοχές και άλλοι χωρίς, και μην πέσετε στην παγίδα να ονομάζετε όλη αυτή την κατάσταση Εκκλησία. Η Εκκλησία του Χριστού, το σώμα του Χριστού, αυτή τη στιγμή είναι η κοπέλα εκείνη η οποία πήρε τα βουνά και την κυνηγάνε για να τη βρουν, όπως λέει η Αποκάλυψη, και να τη σκοτώσουν. Έτσι. Αυτή να είστε με χαρά και ειρήνη και με τη δικαιοσύνη. Και να πούμε και κάτι το οποίο πάρα πολύ έτσι στο βίντεο στεναχωρήθηκα που το λέγανε αυτοί οι άνθρωποι. Τι στεναχωρήθηκα. Που λέγανε η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, μαζί σας είναι. Έτσι. Αφήστε τους αυτούς να λένε. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Να ζήσετε με το καλό αύριο. Πίστη γερή.